Είναι συγκλονιστική, αδελφοί μου, η παρουσία της Παναγίας σε όλη την ιστορία των 2000 χρόνων που ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο. Μέχρι σήμερα συγκλονιστική η παρουσία της σε όλη την ιστορία που σημαίνει σε όλη την ανθρωπότητα. Πρόσφατα μάλιστα εκδόθηκε ένα βιβλίο συγκινητικό που αφορά θαύματα της Παναγίας στους αλλοπίστους και στους αλλοδόξους. Η Παναγία βρίσκεται συνέχεια μέσα στον κόσμο και είναι ο μόνος Άγιος ο οποίος δεν βρίσκεται στον Παράδεισο, γιατί συνέχεια σπέρνει και τρέχει κοντά στους ανθρώπους που την επικαλούνται. Και επειδή είναι εκατομμύρια, αναρρύθμιτοι μάλλον, όχι εκατομμύρια, οι άνθρωποι που την επικαλούμεθα συνέχεια, είδατε, πάμε να σκοντάψουμε Παναγία. Πάμε να περάσουμε απέναντι από τον δρόμο στο πεζοδρόμιο Παναγία. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή μπροστά σε μια δοκιμασία, σε μια θλίψη Παναγία. Περιμένουμε εξετάσεις, αποτελέσματα να βγουν Παναγία. Μπαίνουμε στο νοσοκομείο είτε για τον εαυτό μας είτε για να επισκεφθούμε δικό μας προσφυλές πρόσωπο Παναγία. Χάνουμε τον δρόμο εκεί που περπατάμε ή εκεί που οδεύουμε με το αυτοκίνητο Παναγία. Αναρρύθμιτες οι ώρες, οι στιγμές, οι περιστάσεις, οι αιτίες, οι αφορμές που συνέχεια ψελίζουμε το όνομά της. Και που αν η Παναγία πραγματικά δεν μεσολαβούσε, θα είμαστε μετέωροι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Παναγία δεν προλαβαίνει να μείνει στη θέση της, που είναι μέσα στη Βασιλεία δίπλα στον Χριστό, δεξιά του, δεωμένη και παρακαλούσα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Παναγία μπορεί να είναι ο Θεός μετά τον Θεό, με το θήτα μικρό, όχι με το θήτα μεγάλο, από τη μία, αλλά από την άλλη δεν πάβει να είναι ένας απόλυτος άνθρωπος. Βεβαίως οι και χαριτωμένοι πλέον εκεί που είναι αναμάρτητοι, αλλά σαν άνθρωπος που είναι μπορεί να έχει πάρα πολύ απόλυτη τη χάρη που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, όμως δεν πάβει να είναι Θεός, ισότιμη με τον Θεό. Δεν μπορεί να είναι ισότιμη με τον Θεό. Μόνο οι παπικοί, οι Λατίνοι θεωρούν ισότιμοι με τον Θεό και αυτό είναι η λεγόμενη Μαριολατρία, η οποία δεν είναι ορθόδοξο, αλλά είναι αιρετικό δόγμα. Γι' αυτό η Παναγία συνέχεια πρέπει. Και η μεγαλύτερη γιορτή της Παναγίας είναι το Μικρό Πάσχα, αυτό που γιορτάσαμε και που εξακολουθούμε και γιορτάζουμε μέχρι τις 23, που είναι τα 9 μέρα της Παναγίας και η απόδοση της γιορτής αυτής, η οποία πραγματικά είναι η σπουδαιότερη γιορτή μετά τη γέννηση και την Ανάσταση του Χριστού, ή μάλλον μετά την Ανάσταση και την γέννηση του Χριστού, η σπουδαιότερη γιορτή είναι η γιορτή του Μικρού Πάσχα, του Πάσχα του καλοκαιριού. Οι γιορτές της Παναγίας κρατούν 9 ημέρες. Εκτός από το Πάσχα που είναι η Ανάσταση, το Κύριον Πάσχα, το Μέγα Πάσχα, το Άγιον Πάσχα, που είναι το πέρασμα του Χριστού μας από την ζωή αυτή στη ζωή της αφθαρσίας και της αιωνιότητας, που κρατάει η γιορτή αυτή 40 ημέρες, η γιορτή της Παναγίας κρατάει 9 ημέρες.
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ολοκλήρωση της γιορτής της Παναγίας. Δηλαδή όλες αυτές τις ημέρες, από τις 15 μέχρι και τις 23, συνέχεια πανηγυρίζουμε και εορτάζουμε την Παναγία. Η γιορτή όμως πρέπει να ολοκληρωθεί στις 23 και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές θαυματουργές, Παναγιές, εικονίσματα, προσκυνήματα, μοναστήρια στην πατρίδα μας και σε όλη την Ορθοδοξία που δεν γιορτάζουν, που δεν πανηγυρίζουν μάλλον στις 15 αλλά πανηγυρίζουν στις 23. Όπως η Παναγία Εκρουσό. Πότε γιορτάζει η Παναγία Εκρουσό, ρωτάνε τους πατέρες. Στις 23 γιορτάζει η Παναγία Εκρουσό, η θαυματουργή εικόνα, η τόσο χαριτωμένη εικόνα. Και εμείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί προέρχομαι, όπως ξέρετε, έχουμε τη θαυματουργή Παναγία τη Μηχανιώνα, η οποία γιορτάζει στις 23, και στη Σαλαμίνα που έχουν τη θαυματουργή Παναγία της Φανερωμένης στις 23. Αλλά κακά τα ψέματα, αδελφοί μου, ό,τι είναι στις 15 το ίδιο είναι και στις 23. Και έτσι και η ταπεινή μας Εκκλησιά μπορεί να μην έχει την κοσμοσυρωή που έχει το 15 Αύγουστο, που φέτος με κατάπληξη είδαμε μέχρι τις 11 η ώρα τη νύχτα ανήμερα της Παναγίας να έχει συνεχή ροή και συνεχές προσκύνημα και ουρά μπροστά στον επιτάφιο που τον είχαμε εδώ στο κέντρο. Το θυμάται όμως ο λαός και έρχεται και το βράδυ την παραμονή και ανήμερα περισσότερο για να ξαναγιορτάσει τη χάρη της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αφού αυτός ο ναός είναι αφιερωμένος στη χάρη της. Όμως και όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος στην Παναγία. Γιατί? Διότι και η τελευταία ημέρα της περίοδου αυτής του Αυγούστου είναι αφιερωμένη στην Αγία Ζώνη, 31 Αυγούστου. Αλλά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε οι περισσότεροι, και ο μήνας Σεπτέμβριος εξακολουθεί και είναι θεομητορικός μήνας. Γιατί? Γιατί στις 8 γιορτάζουμε τα γενέθλια και γιορτάζει και η δική μας η θαυματουργή εικόνα της Κολοκυνθούς, όπως το μας το καθιέρωσε εκείνος που μας έγραψε τον ύμνο της, ο Μητροπολίτης Εδέσης, ο πατήρ Ιωήλ. Αλλά στις 23 Αυγούστου, που είναι η χάρη της Παναγίας της Μυρτυριώτισσας, αν βάλετε και μετρήσετε τις ημέρες, θα δείτε ότι είναι τα 40 της Παναγίας. Από τις 15 που είναι η κοίμηση, τα 40 της Παναγιάς συμπληρώνονται στις 23 Σεπτεμβρίου, που γιορτάζει η Παναγιά η Μυρτυριώτισσα, η χάρη της. Είδατε πόσο πλούσια και πόσο μεγάλη είναι η ευλογία της Παναγίας. Και συνέχεια όλο τον χρόνο θα γιορτάζουμε εικόνες, θαυματουργές της Παναγίας, πέρα από τις καθιερωμένες εορτές που είναι 21 Νοεμβρίου τα Ισόδια, 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός. Αν ανοίξετε μέσα το ορολόγιο το μεγάλο ή το εορτολόγιο της Εκκλησίας, θα δείτε κάθε μήνα, όλο τον χρόνο, από τα παλαιά χρόνια του Βυζαντίου υπήρχαν εικόνες και γιορτές αφιερωμένες στη μητέρα του Χριστού. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δίνει συνέχεια αφορμές βοηθείας η Παναγία. Βοηθάει συνέχεια. Και επειδή βοηθάει συνέχεια, την 1η Οκτωβρίου είναι, ας πούμε, η Γοργοϊπίκος. Λοιπόν, και συνεχίζει. Παράδειγμα το ανέφερε. Τον Ιούνιο γιορτάζει το Άξιο Νεστή. Που πού να αρχίσω και πού να σταματήσω? Συνέχεια. Μα συνέχεια. Δίνει αφορμές η Παναγία με θαύματα που κάνει, με θεομητορικά εικονίσματα
και δεν ξέρω πόσες δαυματογές εικόνες έχουμε της Παναγίας στη Ρωσία, φανταστείτε τι γίνεται. Κοντεύει σχεδόν κάθε μέρα να γιορτάζει η Παναγία, όλο τον χρόνο. Και πάντοτε γιορτάζει η Παναγία, γιατί η Παναγία, όπως προανέφερα, είναι συνέχεια κοντά μας. Γι' αυτό και λέει το Πολυτίκιο, είδατε τι λέει, εν τη γεννήσει την Παρθενία τη φύλαξες, εν τη κοιμήσει των κόσμων ού κατέρυπες. Δεν εγκατέλειψες, Παναγία. Και σας διαβεβαιώ στο Αρετέο νοσοκομείο που επίσης υπηρετώ έστω και λιγάκι, εκεί πηγαίνω κάθε εβδομάδα βέβαια, είμαι υπεύθυνος, έχω δει ετοιμοθάνατους, οι οποίοι περισσότεροι ταλαιπωρούνται από την ασθένεια του καρκίνου, λόγω του ότι το Ρετέιο νοσοκομείο είναι κυρίως πλέον ογκολογικό. Που όταν αναφέρω το πρόσωπο της Παναγίας, ακόμη κι αν ψυχοπαραδίνουν αδελφοί μου, η Παναγία έρχεται και τους ελαφραίνει το φορτίο. Τους ελαφραίνει εκείνη την ώρα την κατάσταση. Τους δίνει βοήθεια. Σε άλλους ετοιμοθάνατους η Παναγία χαμογελάει. Άλλους ετοιμοθάνατους η Παναγία τους ενθαρρύνει. Άλλους ανθρώπους που ψυχοπαραδίνουν η Παναγία τους βοηθάει να φυγεί η ψυχή τους όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, πιο ειρηνικά. Σκεφτείτε, αδελφοί μου, όσο μακάβριο και αν ακούγεται αυτό που λέγω, θα έρθει και η δική μας ώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει. Ανόητος και αφελής, όποιος δεν θέλει να το σκέφτεται. Και λέει ο λαός ένα πολύ ωραίο, τώρα αφόρμητα μου ήρθε και θα το πω. Όταν κοντεύει η γλώσσα μου και θα μποθεί το φως μου, γιατί κοντεύει η γλώσσα? Γιατί ο άνθρωπος ετοιμάζεται να φύγει. Και γιατί θα μπώνεται το φως? Γιατί ο άνθρωπος πάβει να βλέπει αυτά που τον περιβάλλουν τα υλικά, για να αρχίσει να βλέπει τα πέρα από την ύλη, τα πνευματικά. Ο Θεός να φυλάει να με βλέπει τα δαιμόνια. Γι' αυτό βλέπετε μερικούς εκείνη την ώρα που κάνουν κάτι από προσωπικές εκφράσεις, ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, όταν κοντάνει η γλώσσα μου και θα μποθεί το φως μου, τότε γλυκιά μου Παναγιά, να είσαι βοηθός μου. Είναι ποίημα, αλλά είναι η αλήθεια αυτή. Εκείνη τη δύσκολη ώρα να είναι βοηθός μας, γιατί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε το περιμένουμε είτε το ξεχνάμε γιατί φοβόμαστε, θα έρθει, παιδιά μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο και να ζήσει ο άνθρωπος αυτόν τον κόσμο, το μόνο βέβαιο είναι ότι πλησιάζει συνέχεια, καθώς κυλίεται ο χρόνος, που πλησιάζει στην ώρα της εκδημίας του. Τότε να μας βοηθήσει η Παναγία. Γι' αυτό λέω, ψάλαμε τώρα, έψαλε και σε μεσήτρια έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Δεν είναι μη μου ελέγξεις, αν καμιά φορά κανένας του ξεφέρει και λέει μη μου ελέγξεις, κάνει δογματικό λάθος. Δεν ελέγχει η Παναγία. Μη μου ελέγξει, τρίτο πρόσωπο, όχι μη μου ελέγξεις, εσύ, όποιος ξεφεύγει, κατά λάθος ξεφεύγει. Δεν είναι σωστό το μη μου ελέγξεις, είναι δογματικό λάθος. Μη μου ελέγξει, ποιος να μη μου ελέγξει? Ο Χριστός. Τις πράξεις να μην μου τις ελέγξει ενώπιον των αγγέλων. Γι' αυτό μετά λέει, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει. Τι σημαίνει εντάχει? Γρήγορα.
Είναι συγκλονιστικό κανείς, αδελφοί μου, και μόνο να το συνειδητοποιεί αυτό, ότι θα έρθει η ώρα. Δεν μπορεί πλέον κανένας να μας βοηθήσει και κανένας να μας συμπαρασταθεί απολύτως. Είμαστε μόνοι μας, η ψυχή μας που ετοιμάζεται να εκδημήσει και ο όρατος κόσμος. Είτε οι άγγελοι, είτε να μην το πω, οι άλλοι, οι ακατανόμαστοι, οι οποίοι παλεύουν να διεκδικήσουν την ψυχή μας. Δεν είναι αυτά μεσαιωνικές ιστορίες, παιδιά μου, έχει καταφέρει έτσι δυστυχώς ο πολιτισμός, ο άθεος και ηλιστικός στον οποίο ζούμε, να μας τα παρουσιάσει αυτά. Είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Εκείνη την ώρα είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, μένουμε ολομόναχοι. Και είναι και ένα ωραίο τροπάριο του Αγιάτου του Δαμασκηνού που το διαβάζουμε στην Εξόδιο Ακολουθία, που το λέει ότι ο άνθρωπος εκείνη την ώρα εκτείνει τα σχήρας και παρακαλεί να τον βοηθήσουν. Και ούκ έχει, λέει, τον βοηθούντα. Γιατί? Ο ανθρώπινος βοηθός, η ανθρώπινη συμπαράσταση. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει ανθρώπινη συμπαράσταση, γιατί είναι γραμμένη από τον Θεό να ψυχοπαραδώσουμε. Εκτός κι αν γίνει θαύμα και πάρουμε αναβολή. Αν γίνει θαύμα και πάρουμε αναβολή, αλλάζει το πράγμα. Αλλά αν δεν γίνει θαύμα να πάρουμε αναβολή, δεν μπορεί κανένας να μας βοηθήσει, παρά μόνο η χάρη του Θεού. Γι' αυτό και χθες το Ευαγγέλιο, όταν ακούσατε με τον πλούσιο, λένε οι μαθητές του Χριστού, και ποιος μπορεί, λέει, να σωθεί? Γιατί καταλάβανε ότι ο Χριστός δεν αναφερόταν μόνο στον πλούσιο. Δεν είναι μόνο ο πλούσιος, αλλά είναι ο εξαρτημένος από τα ανθρώπινα, που νομίζει ότι αυτά είναι και τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει μόνο στα εγκόσμια, εκείνος ο οποίος έχει εξαρτήσει τη ζωή του από τα εγκόσμια και έχει ξεχάσει τον Θεό. Και επειδή οι Απόστολοι ξέραν ότι λίγο ως πολύ όλοι οι άνθρωποι ξεχνιόμαστε και χάνουμε τον μπούσουλα, με συγχωρείτε για την έκφραση, τη λαϊκή, του λέει: Κύριε, τότε και ποιος θα σωθεί? Ποιος μπορεί να σωθεί που όλοι χωλαίνουμε? Και τι απαντά ο Κύριος? Αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό. Δηλαδή, όσο ενάρετος κανείς κι αν είναι, όσο ελεήμων, όσο φιλάνθρωπος, όσο ασκητής, όσο εγκρατής, τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας σώσει. Και έχουμε ανάγκη σωτηρίας, αδελφοί μου. Και μάλιστα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που τόσο πολύ έχει εξαπλωθεί η ασθένεια, και μάλιστα η ασθένεια του καρκίνου είναι τόσο επίπονη και επώδυνη. Να φύγω από αυτά και να έρθω σε χαρίσματα και χαρισματούχους από την Παναγία. Τι να πρωτοποιεί κανείς? Εμένα με συγκινεί πάντοτε η ιστορία του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη. Τον έχετε υπόψη σας, τον Άγιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη, πολύ μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας, ο οποίος ήταν σπουδαίος ψάλτης. Σπουδαίος ψάλτης. Είχε γεννηθεί το Ιλλυρικό. Το Ιλλυρικό είναι μία περιοχή περίπου εκεί που βρίσκεται σήμερα η Αλβανία. Γεννήθηκε το 1270, παρακαλώ, στα χρόνια της βασιλείας των πιο τρανών βασιλέων και αυτοκρατόρων των κομμουνιστών.
είχε ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Είχε εξαίρετη φωνή, θεσπέσια φωνή. Και επειδή τότε αυτοί που είχαν θεσπέσια φωνή δεν υπήρχαν τα μικρόφωνα που υπάρχουν τώρα, τα βοηθήματα που υπάρχουν τώρα, έτσι. Λοιπόν, όποιος είχε τη φωνή και την αντοχή της φωνής, τον προσελάμβαναν αμέσως στις υψηλές θέσεις. Ή για να τραγουδάει ή για να ψάλει. Ακούσαν τη φωνή του και του είπαν εσύ παιδί μου να φύγεις από εδώ, απάστα ανάκτορα, θα σε προσλάβει ο αυτοκράτορ, θα σε πάρουν οι βασιλείς στο παλάτι και εκεί θα άβεις, θα τραγουδάς και θα ψάλεις. Και την εποχή βέβαια δέσποζε η βυζαντινή μουσική, δεν υπήρχαν τα σημερινά πράγματα. Πήγε λοιπόν στα ανάκτορα και τον έβαλε ο βασιλεύς Αλέξιος Κοκκινός στα δεξιά του. Είχε έναν Ιωάννη Κουκουζέλη στα δεξιά του να ψάλει, να μελωδεί. Τι να σας πω, συγκλονιστικό αυτό το φαινόμενο. Θυμάμαι κάποτε στη Θεσσαλονίκη, για να μην πούμε για ζωντανούς, να πούμε για και κοιμημένους. Ήταν ένας Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, πρωτοψάλτης στη Θεσσαλονίκη, τον έζησα ως παιδί. Τι να σας πω, τι φωνή ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τι φωνή έλεγες, Θεέ μου δώσε μου αυτιά να τον ακούω. Χρύσανθος, θα τον θυμάστε. Λοιπόν, έχει πεθάνει πολλά χρόνια τώρα βέβαια. Τον παρομοιάζω με τον Χρύσανθο, λέω, επειδή μ' άρεσε πολύ η φωνή του, αλλά άρεσε και σε όλη τη Θεσσαλονίκη του Χρύσανθου η φωνή και πήγαιναν από παντού να τον ακούσουν στην Αγία Σοφία, μετά στον Άγιο Δημήτρη, όπου πέρασε το Χρύσανθο, να πάμε να ακούσουμε το Χρύσανθο. Κόσμος, χιλιάδες μαζευόταν να ακούσουν το Χρύσανθο, λέω, κάπως έτσι φαίνεται, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Αν μην τα πολυλογούν, είχε όμως μέσα του και θείο έρωτα. Του είχε αποκαλυφθεί η ματαιότητα του κόσμου και είχε θείο έρωτα. Και ο Θεός που τον αγαπούσε έστειλε τον ηγούμενο της Μεγίστης Λαύρας, του πρώτου και αρχαιοτέρου μοναστηριού του Άθωνος, να τον επισκεφθεί τον βασιλιά. Και όταν τον είδε ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης που ήταν δίπλα στο βασιλιά, τον ηγούμενο, είδε ήταν άγιος άνθρωπος, δεν ήταν Ισουήδης, δεν ήταν υποκριτής, δεν έπαιζε θέατρο, ήταν αληθινός, ήταν ασκητής, ήταν αγιασμένος. Θέλεις να δεις και ένα πρότυπο, κακά τα ψέματα, καλή η θεωρία, αλλά άμα δεν τα βλέπεις και στα πρόσωπα των πατέρων να τα βιώνουν αυτά τα οποία λένε, δεν συγκινείσαι, δεν αλλοιώνεσαι και από αυτό πάσχει η εποχή μας, αδελφοί μου. Εν πάση περιπτώσει, εχμαλωτίστηκε αυτός, έχοντας αυτό το παράδειγμα, και μετά από λίγο απεφάσισε να δραπετεύσει, γιατί αν έλεγε στο βασιλιά ότι θα φύγω, δεν θα τον άφηνε. Πού να αφήσει το χρυσάφι, το αφήνει κανείς το χρυσάφι. Να μην σας τα πολυλογώ, ο Κουζέλης μεταμφιέστηκε από εκεί που φόραγε τα χρυσοπίκλητα και τα βελούδα και τα μετάξια, γιατί ήταν δίπλα στους βασιλείς και έψαλε, έβαλε κάτι παλιόρουχα, κάτι τσουράφια, κάτι τσουβάλια, κάτι μουτζούρες και το πρόσωπό του και έφυγε από τα ανάκτορα νύχτα και ταξίδεψε έτσι όπως ήταν, σαν κακομοίρης, σαν γέρος, σαν εγκαταλελειμμένος, σαν άπορος, σαν ρακένδυτος, σαν περιθωριακός, όπως θέλετε, και πήγε στον Άφωνα. Και φτάνει στη φωνή της Μεγίστης Λαύρας, το πρώτο μοναστήρι του Άφωνα, και εκεί ζήτησε να τον πάρουν για καλό καιρό. Τι ξέρεις που λένε να κάνεις? Εγώ, λέει, είμαι ένας χωριάτης, τίποτα δεν ξέρω, λέει. Ό,τι θέλετε, λέει, να με βάλετε να το κάνω, θα το κάνω. Ωραία. Πήγαινε, του λέει, να βόσκεις τα τραγιά.
Του δώσανε λοιπόν μερικά τραγιά και τον κάνανε, βάλανε να βόσκει τα τραγιά της μονής. Όλη μέρα έβοσκε, το βράδυ γύριζε τα τραγιά στη στάνη και πήγαινε στην εκκλησία. Είδαν ότι έκανε ο άνθρωπος υπομονή, υπακοή, υποταγή και μετά από λίγο καιρό τον κάνανε και μοναχό. Έγινε μοναχός και συνέχισε διότι είχε άριστες επιδόσεις στη βοσκή των τράγων. Άριστες επιδόσεις. Ένα ξημέρωμα που έβοσκε τα τραγιά στο ακροτήρι, αφού κοίταξε καλά δεξιά-αριστερά, δεν υπήρχε κανένας, ησυχία, ηρεμία, απόλυτη, άρχισε να ψάλει. Να ψάλει ύμνους θεσπέσιους. Και τι έγινε? Τα τραγιά αφήσαν τη φωτεινή βοσκή και μείναν έκπληκτα και έκθαλμα από την ουράνια μελωδία που έβγαινε από το στόμα του Ιωάννη Κουκουζέλη. Αλλά τα τραγιά δεν έχουν στόμα να μιλήσουν. Έλα όμως που εκεί βρισκόταν μια σπηλιά και ήταν κρυμμένος ένας ασκητής, ο οποίος τον άκουσε και κατασυγκινήθηκε από τη θεσπέσια μελωδία. Υμνούσε τον Χριστό, υμνούσε την Παναγία με ύμνους μέσα από τα βιβλία, τα Βυζαντινά του 13ου αιώνα. Μένει και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, συγκινήθηκε και το εκμυστηρεύθηκε στον ηγούμενο. Του λέει, Άγιε ηγούμενε, αυτόν που έχεις βάλει και βόσκει τα τραγιά, πρέπει να τον βάλεις στο αναλόγιο και μάλιστα στο δεξί αναλόγιο και μάλιστα στην πρώτη θέση, γιατί δεν είναι φωνή αυτή, δεν είναι τέχνη αυτή, αυτή είναι αγγελική, που λέει, αγγελική διέφραση, αγγελική εμφάνιση της ολοζώντανης αυτής και ανυπέρβλητης υμνολογίας που βγαίνει από το στόμα του. Το φωνάζει ο ηγούμενος, έλα ρω, του λέει, ποιος είσαι εσύ, του λέει, πώς είσαι κρυμμένος τόσο καιρό, πώς μας έπεισες και σε κάναμε μοναχό χωρίς να ξέρουμε το χάρισμα που έχεις. Και εκείνος το απεκάλυψε, του λέει, Άγιε ηγούμενε, έβγαλα τα πολύτιμα και τα πορφυρά και τα χρυσά και τα βελούδα και τα ωραία εκείνα ενδύματα που με είχε στολίσει ο βασιλεύς Αλέξιος Κομινός και ήρθα σαν ταπεινός καλόγερος στο μοναστήρι σου. Μη με φανερώσεις. Ο ηγούμενος βέβαια δεν τον φανέρωσε, δεν υπήρχαν και τα μέσα της σημερινής εποχής και έγινε ο κορυφαίος των ιεροψαλτών της Μογής της Λαύρας, ο οποίος δεν κατέβαινε ποτέ από το αναλόγιο και ο οποίος είχε συγκλονίσει και την ίδια την Παναγία. Αν είναι δυνατόν άνθρωπος με την ψαλμοδία του να συγκλονίζει την Παναγία. Ασφαλώς δεν τη συγκλώνησε μόνο με την θεσπέσια υμνολογία του, αλλά και με τη μεγάλη αρετή του, γιατί είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Κάποια νύχτα λοιπόν, Σάββατο λέει του Ακαθίστου, ο Κουκουζέλης αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδιόμενα και τον κανόνα της Παναγίας, κινήθηκε πάνω στο στασίδι, όρθιος όπως ήταν από την κούραση. Και τότε βλέπει μπροστά του ολοζώντανη την Παναγία, η οποία του πιάνει το χέρι και τον ξυπνάει και του λέει, ψάλε μου Ιωάννη, ψάλε μου, και βγάζει και του δίνει ένα χρυσό φλουρί και του υπόσχεται, δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ Ιωάννη. Εκείνος μόλις είδε την Παναγία συνειδητοποίησε ότι ήταν μπροστά του υπεραγία Θεοτόκος και του δώσε το φλουρί το οποίο κατεβοδίαζε, συγκινήθηκε, δάκρυα κατανήξεως γονάτισε να προσκυνήσει.
χάθηκε. Πήρε το χρυσό νόμισμα, το έδωσε στους πατέρες και φυλάσσεται μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους και κάνει θαύματα. Γιατί είναι φλουρί από τα χέρια της Παναγίας, αυτό παρακαλώ. Από τότε ο Ιωάννης δεν έλειψε ποτέ από τον αγώγιο της Μονής της Μεγής της Λαύρας. Να φανταστείτε, έφτασε στο σημείο από την Ορθοστασία να σαπίσουν τα πόδια του και να τρέχουν βυσόδες υγρό. Και εμφανίστηκε η Παναγία, του σταύρωσε τα πόδια και τον έκανε καλά. Ήταν η υπόσχεσή της ότι δεν θα σε αφήσω ποτέ. Ο Ιωάννης έψαλε μέχρι τα βαθιά του γεράματα και έγραψε και θεσπέσιος ύμνους και προείδε και το τέλος του, που ήδη έγινε συνετελέστη την 1η Οκτωβρίου που τον εορτάζουμε ως Άγιο της Ορθοδοξίας μας, αδελφό της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Το παιδί της Παναγίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Να πω τώρα και ένα αντίθετο, έτσι, για να το κλείσω και να ολοκληρώσω την απόψινή αναφορά στην Παναγία. Το 1915 είχε αρρωστήσει ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, ο πρώτος, ο στρατιλάτης, ο οποίος μπήκε ελευθερωτής στη Μακεδονία μας και στην Θεσσαλονίκη, είχε αρρωστήσει από πολύ σοβαρή αρρώστια. Ήταν ευσεβής ο Κωνσταντίνος. Ήταν μέσα στα ανάκτορα, στο κρεβάτι, με αβάσταχτους πόνους. Οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και παρακάλεσε να φέρουν το θαυματουργό εικόνισμα της Μεγαλόχαρης της Τίνου. Ποιος ήταν η Ευλάβεια του Κωνσταντίνου του Πρώτου? Το φέραν το εικόνισμα και η Παναγία τον έκανε καλά τον Κωνσταντίνο. Συνήλθε. Το μεγάλο αυτό θαύμα κυκλοφόρησε και γράφαν μέρες οι εφημερίδες για την Παναγία, η οποία θαυματούργησε και θεράπευσε τον βασιλέα. Διηγείται λοιπόν σε ένα σπίτι κάποιος. Είχα καλέσει ένα φίλο μου, αυτός ήταν ένας έμπορος κάτω στην Αδό Αγίου Μάρκου και τρώγαμε και του πήγα, λέει, την εφημερίδα, την Ακρόπολη, το 1915, είναι τώρα δηλαδή 103 χρόνια το 1915. Βλέπεις, του λέει, η Παναγία η Μεγαλόχαρη, τι θαυματουργή είναι, έκανε θαύμα, έκανε καλιά το βασιλιά μας, θεράπευσε το βασιλέα μας κτλ. Και εκείνος τώρα από ανοησία, από απιστία, έλα μου, λέει, του λέει, αυτό το παλιό ξύλο, λέει, το πιστεύεις κι εσύ? Με το που πρόφερε τη λέξη παλιό ξύλο για την εικόνα της Παναγίας, γούρλωσε τα μάτια του και αισθάνθηκε ότι εδώ στο λαιμό του μπήκε κάτι και του έφραζε την αναπνοή. Πεθαίνω, 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 πεθαίνω. Ηρέμησε, Χριστιανέ μου, και τα λοιπά, να σου φέρω νερό να πούμε. Πήγα, λέει, στο εικονιστάσιο και κατέβασα την εικόνα της Παναγίας. Γραμμένο στα χρονικά του 1915 αυτό, σε εφημερίδες. Παίρνω, λέει, την εικόνα της Παναγίας, επειδή αυτήν είχε βρει και την είχε αποκαλέσει το παλιό ξύλο. Και του πάω την Παναγιά. Παίρνει, λέει, την Παναγιά, γονατίζει και ενώ, λέει, θα άφηνε την τελευταία του πνοή, είχε αρχίσει να μελανιάζει. Εκείνη την ώρα έγινε το θαύμα. Συνήλθε. Συγχώραμε, Παναγία μου. Συγχώραμε, Παναγία μου, που σε εξύβρισα. Και η Παναγία τον συγχώρεσε και τον έσωσε. Η Παναγία είναι το προσφυλέστερο πρόσωπο της ζωής μας. Είναι η οικογένειά μας.
είναι η αγάπη μας, είναι η αναπνοή μας, είναι το παν στη ζωή μας. Και δέστε και τούτο εδώ που είναι πολύ μικρό. Κατεβαίνει μια κοπέλα, αυτό έγινε μπροστά από λίγα χρόνια, τα σκαλιά για τον τάφο της Παναγίας. Έχετε πάει στη Γεστημανή, όποιος έχει πάει ξέρει ότι κατεβαίνει σκάλες για να πάει στο ναό της Παναγίας να προσκυνήσει τον τάφο. Και εσύ, και Θεέ μου, παραλαβαίνω το πνεύμα στη Γεστημανή, όπου διεδραματίζεται αυτή ακριβώς η εικόνα που έχουμε εκεί στολισμένη της κοιμήσεως. Που κατέβηκε 4-5 σκαλιά, βλέπει μπροστά της μία πανέμορφη κοπέλα, η οποία γύρισε και την κοίταξε με πολύ αγάπη, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη απολυτότητα. Ούτε μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω, ούτε πρέπει να προχωρήσεις παρακάτω. Εκείνη γυρίζει και την κοιτάει, αλλά είδε ότι τα μάτια της ήταν χαμηλωμένα. Η κοπέλα ήταν σαν καλόγρια ντυμένη και ήταν με ράσα λευκά σαρωσίδα μοναχή από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Προσπαθεί για δεύτερη φορά, σαν την Αγία Μαρία την Αιγυπτία με το Σταυρό, να κατέβει και αισθάνεται μία αόρατη δύναμη να την εμποδίζει, σαν να υπήρχαν αόρατα σίδερα, αόρατες αλυσίδες. Γυρίζει και ξανακοιτάζει την κοπέλα, η οποία παρέμεινε εκεί. Εσύ δεν μπορείς να κατέβεις, αλλά ούτε και επιτρέπεται να κατέβεις. Γιατί Παναγία μου, και εκεί που είμαι, και εκεί που ανήκω, και εκεί που προσχώρησα, αναγκάστηκε να πει, και εκεί σε πιστεύουνε. Όχι, της λέγει, Γεωργία, Φωτεινή, Χριστίνα, Δήμητρα, δεν ξέρω τι όνομα. Εκεί που πήγες, δεν με αναγνωρίζουνε. Και εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να κατέβεις. Τι είχε γίνει? Αυτή είχε προσχωρήσει στην αίρεση των Ευαγγελιστών. Η Ευαγγελική Εκκλησία που λένε, που έχουν την έδρα τους εκεί στο κάτω από το Ζάπιο, λίγο πιο κάτω, που λέει η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Σας λέω, καταλάβετε. Αυτή είναι φυσικά αιρετική, είναι προτεστάντες, την Παναγία δεν την έχουν ως Παναγία, δεν την έχουν ως Θεοτόκο, δεν την παραδέχονται ως μητέρα του Θεού. Είναι μια αίρεση, μια πλάνη. Και επειδή είχε αρνηθεί την Ορθοδοξία, γιατί είχε πιστέψει ότι αυτή είναι καλύτερη χριστιανή, γιατί καμιά φορά και εμείς δίνουμε δικαιώματα και πρώτοι οι παπάδες, και γιατί, και γιατί, και γιατί, και γιατί, από αφέλεια είχε φύγει από την Ορθοδοξία μας και την Εκκλησία μας και είχε προσχωρήσει στην πλάνη των Ευαγγελιστών. Και επειδή η Παναγία της πλαχνίστηκε και τη λυπήθηκε, για να μην χάσει την ψυχή της, για να μην χάσει τον Παράδεισο, η Παναγία ξέρει τον λόγο, δεν μπορούμε να τον ξέρουμε εμείς. Την τρίτη φορά λοιπόν που πήγε να κατέβει, είπε, Παναγία μου, θα ξαναγυρίσω στην Ορθοδοξία, άφησέ με να κατέβω, αξίωσέ με να προσφερθώ μπροστά στο θεομητορικό σου μνήμα και εγώ θα ξαναγίνω πάλι Ορθόδοξη Χριστιανή. Και έβαλε τα κλάματα και τότε αισθάνθηκε ότι φύγαν οι αλυσίδες, οι αόρετες, οι βέργες, οι αμπάρες που δεν έβλεπε και μπόρεσε να κατεβεί και να προσκυνήσει με συντριβή και να αρνηθεί την αίρεση και την πλάνη στην οποία είχε προσχωρήσει. Αυτή είναι η Παναγία μας. Ελάτε αδελφοί μου, μεθαύριο Τετάρτη απόγευμα θα κάνουμε τον Πανηγυρικό Εσπερινό και
5η πρωί θα γιορτάσουμε πάλι την κίνηση της Περαγίας Θεοτόκου, να ολοκληρώσουμε τη γιορτή της εδώ στο σπίτι της, στην Εθνική Οδό απάνω και στη Λεωφόρο Λένορμαν. Βοήθειά σας!